η Αγία αληθινή και ακλόνητη και ισχυρή Εκκλησία του αληθινού Θεού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, σήμερα εορτάζει τη μνήμη και τιμά των Αγίων Αυξεντίου, Αβραάμ, Μάρονος, Ιερομάρτυρων Φιλίμονος και Φιλίππου Επισκόπων Γάζης, Νεομαρτύρων Νικολάου του Κορινθίου, Δαμιανού του Οσίου του Νέου, Γεωργίου του Ράπτου και Αγίου Ουαλεντίνου του Μάρτυρα, που δεν έχει να κάνει με κανένα τρόπο με κάποιον Άγιον Βαλεντίνων φανταστικών, για να πουλούν κάρτες και γλυκίσματα και άλλα πονηρά θέματα. Χτες εόρταζαν ο Απόστολος και Απόστολος Ακύλας και Πρισκύλα, οι οποίοι ήταν Εβραίοι στην Κόρινθον, ήταν οι πρώτοι που ήταν σκηνοποιοί, φιλοξένησαν τον Απόστολο Παύλο και ήταν πάντα συνοδοί του Αποστόλου Παύλου στο τέλος της ζωής τους, όπου συλλήφθηκαν, βασανίστηκαν και αποκεφαλίστηκαν. Σήμερα εμείς εδώ στο περιβόλιο του Αγίου Λαζάρου και με ευλογίες του Άγιου Πατέρα Κυριάκου, του εφημέριου της ενορίας μας, εορτάζουμε εκ μεταθέσεως έναν μεγάλον Άγιον που νιώθουμε να έχουμε σχέση μαζί του. Έχουμε μεγάλη σχέση λόγω του ότι ήταν ο πνευματικός της δικής μας πνευματικής μητέρας, της μητέρας Χριστοφόρας, χτίτορος του ναού και του μοναστηριού του Αγίου Κενδέα στην Αυγόρου. Επίσης μέσα στο ναό του, μέσα στο μοναστήρι του Αγίου Κενδέα βρίσκεται και ο ναός του Αγίου Ανθίμου και ο ναός της Παναγίας της Βοήθειας. Η εικόνα της Παναγίας της Βοήθειας είναι εκεί αυτή αριστερά. Μας την έχει χαρίσει η μητέρα Χριστοφόρα. Δεξιά της εικόνας είναι η μητέρα υποτακτική του Αγίου Ανθίμου. Δεξιά της είναι ο Άγιος Άνθιμος Βαγιανό Εγχείο. Και αριστερά είναι ο Άγιος Ευμένιος Σαριδάκης, ο οποίος ήταν πνευματικό παιδί του Αγίου Ανθίμου. Επίσης ο Άγιος Άνθιμος είχε πνευματικό παιδί άλλων λεπρών που έμενε στο λεπροκομείο της Χίου και υπηρετούσε με αγάπη το λεπροκομείο της Χίου, τον Άγιον Νικηφόρον των Λεπρών. Τώρα καταλάβετε το ύψος αυτού του Αγίου. Αυτός ο Άγιος ήταν στην αρχή μοναχός, διώχθηκε όπως όλοι οι Αγίοι, εχλεβάστηκε, υποτιμήθηκε γιατί ήταν αγράμματος. Εν τούτης, η χάρη του Θεού πάνω του ήταν πάρα πολύ, κατέληξε να γράψει πάρα πολλά βιβλία, αλλά τις διά της προσευχής του και της παρησίας που είχε στον Θεό, τα θαύματα ακόμα που ήταν ζωή ήταν αμέτρητα. Σημάδι του Θεού ήταν η μέρα όταν χειροτονήτουν, έγινε μεγάλος σεισμός και άλλα φυσικά φαινόμενα που έδειξε ο Θεός το μήνυμα για ποιον Άγιον προορίζεται να γίνει. Επίσης ο Άγιος Άνθιμος ήταν αυτός που κοντά του ο Άγιος Νεκτάριος, ο Πενταπόλεος, εκουρεύτη και έπιασε το μοναχικό σχήμα, στοιχείων και στην πρώτη του Κοράν ο Άγιος Νεκτάριος ονομάστηκε δι' Αγίου Ανθίμου Λάζαρος. Ο Άγιος Άνθιμος αξιώθηκε να υπηρετά το λεπροκομείο στοιχείων, βρήκε σε ανασκαφές την εικόνα της Παναγίας της Βοήθειας, την οποία ανακαίνισε, είχε την μέσα στο λεπροκομείο, εσταύρωνε τους λεπρούς με λάδι από την εικόνα, έβαλε λάδι, έκαμνε προσευχή και ζούσε με τους λεπρούς και διακόναν λεπρούς. Αξιώθηκε να χτίσει το μοναστήρι της Παναγίας της Βοήθειας, όπου σε κάποια φάση μετρούσε πάνω από 100 μοναχές.
Η μητέρα Χριστοφόρα ήταν κοντά του μαζί με την αδερφή της από 14 χρονών, την εξεχώρισε και μέσω της μητέρας Χριστοφόρας ξέρουμε πολλές μέσω της διηγήσεως της που να δείτε σήμερα αναρτημένες στο YouTube, ξέρουμε και θαύματα του Αγίου. Ένα μεγάλο θαύμα του Αγίου ενώ ήταν στη ζωή, ενώ ήταν στον ειδικό ωκεανό καράβιν ελληνικής σημαίας και ήταν έτοιμο να βυθιστεί. Ένας λαϊκός από τη Χίο έκανε προσευχή στην Παναγία τη βοήθεια, επικαλέστηκε τον ηγούμενο της Μονής, ενώ ήταν στη ζωή τον είδε να γίνεται γίγαντας μέσα στο πέλαγος κοντά τους και να σώσει το καράβι. Επιπλέον έχουμε, όταν ο Άγιος είχε ένα πορεία, όταν ένας Τούρκος πασάς στη Χίο Παγιά ήταν πολύ ελεήμων, πολύ καλός άνθρωπος και προβληματίστηκε γιατί είχε ένα άκουσμα μεγάλων του δοσοπασάς ότι εβοήθαν και χείρες, έχτισαν εκκλησίες, εβοήθαν και χριστιανούς και μουσουλμάνους. Έτσι είχε την απορία που τον εγκατέταξε ο Θεός αφού δεν ήταν βαφτισμένος χριστιανός. Έκαμε νηστεία και προσευχή συνεχόμενη σε μια Αγία έξω από το μοναστήρι σε ερημικό τρόπο και ο Θεός τον εφώτισε και του έδειξε, έπιασε τον Πνεύμα Θεού και τον έφερε σε έναν τόπο που ήταν ένα λιβάδι πράσινο και θεώρησε ότι ήταν σε καλόν τόπο και βλέπει κάποιον ένθρωνο και λέει του, έλα άθιμε, εγώ είμαι λαλή του, ο Πασάς που έχει απορία που με έβαλε ο Θεός. Να ξέρεις λαλή του ότι είμαι σε καλόν τόπο. Αλλά δυστυχώς εν αξιώθηκα να ομολογήσω Χριστόν και ας έχανα το κεφάλι μου να είμαι μέσα στον παράδεισο των χριστιανών. Να είμαι μαζί με τον Χριστόν. Έτσι, διαμαρτυρίας Αγίου Ανθίμου, όσοι έχουν απορία και διαοράματος του Αγίου Ανθίμου, ο Χριστός έχει πολλούς παραδείσους, αλλά διαφορετικός ο παράδεισος των χριστιανών και άλλη η Βασιλεία των Ουρανών που ανοίγει μετά τη Δευτέρα και ένδοξη παρουσία του Θεού μας. Η μητέρα Χριστοφόρα δια των προσευχών της και με την επίκληση του Αγίου Ανθίμου θυμούμε εμετρούσε 28 ανθιμούθκια. Δηλαδή αν αύριο το πρωί πάτε στον Άγιο Κενδέα που γιορτάζει η μέρα του Αγίου Ανθίμου θα δείτε τα μωρά που οι μητέρες τους είχαν μεγάλο πρόβλημα να γεννήσουν και ένα μεγάλο θαύμα το οποίο εμέτρησε για να αγιοκαταχθεί ο Άγιος ήταν αυτό που κυρία από την Αυγόρου έχανε μωρά συνέχεια και γεννούσε τα χωρίς κεφάλι, με μισό κεφάλι. Και μετά με την προσευχή της μητέρας γεννήθηκε ένα άνθιμος που σήμερα είναι και γιατρός. Και στείλα φωτογραφίες στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης και έναν ήταν από τα θαύματα αυτών που βοήθησε την αγιοκατάταξη του Αγίου Ανθίμου του Μεγάλου Πατριάρχη των Ουρανών. Αύριο θα έχουμε την εικόνα του έξω για προσκύνηση και σήμερα κάλτσα από την ετοιμασία του. Τέλειωσε. Ανοίξε ρε. Όχι έτσι να.